επιγόντουσα εν αέρια. Είμαι αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα! Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα! Ο χρόνος για τους περισσότερους επιζώντες από τη φωνική πυρκαγιά έχει σταματήσει στις 23 Ιουλίου του 2018. Ο Γιάρεκ βρισκόταν στο Μάτι για διακοπές με την οικογένειά του. Η 38χρονη γυναίκα του και ο 9χρονος γιος του κάηκαν. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα βρίσκεται πίσω στο σημείο 0. Byli ponad półtorej godziny na łódce, bezpieczni, nikt im nie pomógł, nikt ich z tej łódki nie wziął, nie było żadnej pomocy ze strony żadnych służb. Αν και για τον πιο οδυνηρό λόγο, ο Γιάρεκ τα τελευταία 6 χρόνια θεωρεί το Μάτι δεύτερο σπίτι του. Στην Πολωνία έχει αφήσει τη δουλειά του και περιμένει τη δεύτερη δικαστική απόφαση. Στην πραγματικότητα κάθε μέρα για μας είναι επέτειος και κάθε μέρα δικάσιμη. Είναι μια κηδεία. Αυτό δεν το έχει καταλάβει κανένας. Σε κλίμα βαρύ, οι συγγενείς των 104 νεκρών και οι δεκάδες εγκαυματίες ετοιμάζονται για τις αυριανές εκδηλώσεις μνήμης της μαύρης επετείου των 6 ετών από τη φωνική πυρκαγιά. Αυτό που συνέβη ήταν πρωτόγνωρο για μας, δεν το είχαμε ξανασυναντήσει. Εγώ προσωπικά βρήκα άνθρωπο ο οποίος ήταν καμένος στην άκρη του δρόμου σε ένα μονοπάτι που οδηγεί στη θάλασσα και ήταν καρβουνιασμένος. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εθνική τραγωδία του Ματιού είναι στην αρχή της. Σε 6 συνεδριάσεις έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί διαδικαστικά θέματα και αιτήματα πριν ξεκινήσουν να αφηγούνται τον εφιάλτη οι συγγενείς αυτών που χάθηκαν. 6 χρόνια τώρα η υπόθεση μας έχει μείνει στα τυπικά. Για τυπικούς λόγους δεν αναβαθμίστηκε ποτέ σε κακούργημα. Για τυπικούς λόγους δεν είναι εδώ όσοι θα έπρεπε να είναι σαν κατηγορούμενοι. Μετά την εισαγγελική έφεση, η δίκη για την τραγωδία της Ανατολικής Αττικής γίνεται από μηδενική βάση και για τους 21 κατηγορούμενους. Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί μόλις 6, 5 πρώην υψηλόβαθμοι της πυροσβεστικής και ο ηλικιωμένος που άναψε τη φωτιά για να κάψει ξερά χόρτα στον Ταουπεντέλης. Οι ποινές τους ήταν από 3 έως 111 χρόνια φυλάκιση που μετατράπηκαν σε χρηματικές προς 10 ευρώ ημερησίως για όλους.